Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξαναρχίσεις, θέλω να μου πεις. Μια μέρα λοιπόν φωνάζει η γυναίκα στο μαγαζί και μου λέει, έλα μου λέει, έτσι ζητάω σκορδαλός. Ο Δανάσης, ο δάσκαλος. Λέει, ποιος είναι ο σκορδαλός. Είχα αρρωστήσει, είχα πάθει και αμνησία 3 χρόνια. Δεν θυμούσαι τίποτα. Δυστυχώς μου σημαίνει και ακόμα και δεν μπορώ να θυμηθώ πολλούς ανθρώπους. Και λυπάμαι για αυτό το θέμα. Λέω, ποιος είναι ο σκορδαλός, η γυναίκα. Λέω, αυτός παίζει τη λύρα. Ποια, λέει, τη λύρα, ποια λύρα, του λέω. Εγώ είχα πάθει 3 χρόνια αμνησία. Αμνησία, τελείω. Δεν γνώριζα τίποτα. Βγήκα λοιπόν απάνω σε ένα τραπεζάκι και καθόταν ο Θανάσης ο σκορδαλός. Λέω, πού ήταν το σκορδαλό, της λέω εγώ. Λέω, αυτός είναι. Πήγα λοιπόν, το χαιρέτησα το Θανάση. Γεια σου, Θανάση, τι κάνεις. Ο άνθρωπος επώνεσε ψυχή του, έτσι το πιστεύω. Πρέπει να πόνεσε η ψυχή του, άσχετα του αν δεν το κατάλαβα εγώ. Και μου λέει, θα σε ξαναδώ, μου λέει. Δεν μου μίλησε τίποτα άλλο, μου λέει, θα σε ξαναδώ. Και φύγανε. Μια μέρα λοιπόν, να του ξεφουκαρώνει και έρχεται στο μαγαζί, βάσταρε μια λίρα. Του είχε πει η γυναίκα μου ότι σου πουλήσει και τι λίρε όλα τα έχει διώξει, δεν έχει τίποτα, μου λέει. Βάσταρε λοιπόν μια λίρα και μου λέει, αυτή τη λίρα σου έφερα. Τι είναι αυτό, του λέω, Θανάση. Λίρα, μου λέει. Λίρα. Δεν ξέρω να παίζω εγώ λίρα. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά, μου λέει, και θα τα βρει, μου λέει. Σε τέτοιο σημείο είσαι, δηλαδή. Βεβαίω, σε τέτοιο σημείο. Μια στιγμή λοιπόν, μια άλλη μέρα, να του ξεφκαρώνει με ένα ραδιόφωνο τέτοιο, ένα μαγνητό, όπω λένε τώρα, γραμμόφωνο. Και είχε και ένα δίσκο που είχε βγάλει στην Αμερική τότε με τον Μαρκογιάννη, ένα ωραίο δίσκο. Και μου λέει, αυτό το δίσκο σου βάζω εδώ, θα βάλει, αλλάζει βελόνε, θα ακούει και θα μου πει το άλλο Σαββάτο. Ο Θανάσης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι. Αν δεν ξέρω, ήταν, ίσως να μην ξανάρχισες να. Βεβαίως δεν ξανάρχιζα. Δεν θέλω να πω. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι αγαπά την παράδοση. Ήθελε να μην χαθεί ένας καλλιτέχνης ο οποίος μπορούσε να προσφέρει. Έτσι το πιστεύω. Μια μέρα λοιπόν ξεφουκαρώνει στο μαγαζί και. Δεύτερη λέει, φορά. Τέταρτη φορά. Τέταρτη φορά. Λέει στη γυναίκα, λέει, πού είναι ο κύριος Κλάδος. Λέει, κάτω είναι με τον τεχνίτη μαζί και βγάλουν γλυκά. Λέει, πώς πάει, λέει, τη γυναίκα μου, λέει, πάει, μου λέει, πέταξε το πουλί, μου λέει, πάει γερά, μου λέει, πάει, καλά πάει, μου λέει, παίζει τη λίρα, παίζει το δίσκο, κάτι. Ο Θανάσης ευχαριστήθηκε. Κάσα λοιπόν στο μαγαζί, βγήκα εγώ ευχαριστημένος, τους χαίρασα λοιπόν, του λέω, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή τη δύναμη και με πανέφερες, του λέω, λίγο, λίγο, όχι πολύ. Εν πάση περιπτώσει, φύγαν οι άνθρωποι ευχαριστημένοι, ο Θανάσης μου λέει, μη σταματήσεις, μου λέει, γιατί αν σταματήσεις, δεν ξέρω, μου λέει, θα χάσω κάτι από πάνω μου. Εντάξει, Θανάση, του λέω, θα προσπαθήσω. Λέω, δεν μπορώ.